Σφράγισε με τον καλύτερο τρόπο την κατάκτηση του αθλήματος. Μέσα στο γήπεδο του, το Γιώργος Καραϊσκάκης και απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο. 3-1 ο τελικό σκορ. Ήταν καλύτερος Ολυμπιακός, όπως θα δούμε και στα πλάνα. Εδώ, μόλις στο 3ο λεπτό, η πρώτη ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους από τη σέντρα του Αντρούτσου. Θα κάνει ο Μασούρας την προβολή. Δεν θα βρει στόχο. Εδώ, ο Σεμέδο θα τσιμπήσει λίγο την μπάλα, όχι όσο θα ήθελε όμως, για να την προωθήσει στα δίχτυα. Πιέζουν από την αρχή οι Ερυθρόλευκοι για τον γκολ. Εδώ, φτάσαμε στο 10ο λεπτό. Θα δούμε μία από τις φάσεις που συζητήθηκαν λίγο στο παιχνίδι. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο Ελ Αραμπί. Θα πανηγυρίσει τον γκολ, όμως ένα γκολ που δεν θα μετρήσει. Ο Κροάτης, ο διαιτής, ο Ιβάν Μπέμπεκ, πήγε τη φάση στο βάρο. Κοιτάτε εδώ τι έγινε. Εδώ ο Φορτούνης είναι σε θέση, μάλλον ο Σάιτ, θα το συζητήσει. Την ώρα που φεύγει η μπάλα από το πόδι του Ελ Αραμπί, αυτό μετράει σωστά. Η τελική απόφαση από για τη μηγορία. Στο Φορτούνη δεν μέτρησε τον γκολ, παραμένει το 0-0. Εδώ έχουμε φτάσει στο 27ο λεπτό. Είναι η πρώτη επιθετική προσπάθεια του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι. Θα πέσει κάτω ο Μακέντα από την παρέμβαση του Σεμέδο. Στην αρχή, ο διαιτητής θα δείξει κίτρινη κάρτα στον Μακέντα. Θεώρησε ότι κάνει θέατρο. Ο Ιταλός θα διαμαρτυρηθεί, όμως μετά με την χρήση του VAR θα δούμε ότι υπάρχει επαφή του Σεμέδο στον Μακέντα. Οπότε ο διαιτητής, ο Μπέμπεκ, θα πάρει πίσω την κίτρινη κάρτα από τον Σεμέδο. Θα δώσει φυσικά το πέναλτι από τον Μακέντα. Θα δώσει το πέναλτι και κίτρινη στο Σεμέδο. Το έδειξε την κάρτα ότι δεν είναι για σένα και την έδειξε στον Σεμέδο. Πολύ σωστά. Εδώ ο Ιταλός πιλωτικός Παναθηναϊκού θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 στο 27ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ. Τέταρτο σερί γκολ για τον Μακέντα που είναι σε μεγάλη φόρμα. Πολύ και ουσιαστικά δίνει και μια απάντηση στον Μπόλωνη που δεν το χρησιμοποιούσε νωρίτερα. Και πάντως, σε μια στιγμή που, όπως είπες πολύ σωστά νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός δεν είχε απειλήσει μέχρι τότε. Καθόλου. Ήταν η πρώτη τελική προσπάθεια. 33ο λεπτό θα κάνει εδώ το σουτ ο Μασούρας. Ο Διούδης άνεσε σε ετοιμότητα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή τα πήγαινε καλά ο Διούδης. Μετά σιγά σιγά θα αρχίσουν τα λάθη, θα τα δούμε αργότερα. Εδώ ο Μπά θα τραυματιστεί σε μια προσπάθεια με τον Πούγκουρα. Δεν θα μπορέσει να συνεχίσει το παιχνίδι ο παίκτης του Ολυμπιακού. Βλέπετε πονάει στη μέση. Κάνει τη μέση. Θα βγει αλλαγή. Θα μπει στη θέση του ο Χασάν, ο άνθρωπος που ουσιαστικά έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό. Και αλλάζει και το σύστημα του Ολυμπιακού. Μαρτίν, σωστά. Από 3-4-3 το κάνει 4-4-2 με δύο προωθημένους, τον Ελ Αραμπί και τον Χασάν. Εδώ κοιτάτε, θα κάνει το σούτ ο Χασάν, θα απειλήσει αμέσως, ζεστός ήταν την εστία του Παναθηναϊκού, η μπάλα θα περάσει μόλις out. Και εδώ θα φτάσουμε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Χολέμπας προσπάθεια, η κεφαλιά εύκολη του Χασάν. Εκεί ο Διούδης χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Νομίζω μεγάλο λάθος για τον Παναθηναϊκό. Είναι μεγάλο λάθος. Ναι, είναι από πολύ κοντινή απόσταση, αλλά φαίνεται ότι είναι μια εύκολη φάση. Έτσι, για τον τερματοφύλακα. Και για τον τερματοφύλακα στο Διούδη, βέβαια. Και την εμπειρία του και την αξία του φαίνεται ότι είναι εύκολη φάση. Πάει πάνω την μπάλα, όμως είχε λίγο φάλτσο, γυρίζει, φεύγει από τα χέρια. Όπως και να έχει, η ιστορία δείχνει ότι ο Ολυμπιακός της οφείλει. Θα τον ακούσουμε μετά στις δηλώσεις του Διούδη. Παραδέχθηκε και ανέλαβε αυτό στην ευθύνη της ήττας σήμερα. Σωστά. Προσπάθεια ξεκίνησε από το Χολέμπας που για ένα ακόμα μάτς, Αντώνη, ήταν πάρα πολύ καλός, έκανε πολλά χιλιόμετρα. Και εδώ ακόμα μία φάση που συζητήθηκε πριν πέσει η αυλαία του ημιχρόνου. Ένα μαρκάρισμα του Πούγκουρα πάνω στο Φορτούνη. Δίνει καταρχάς την μπάλα υπέρ του Παναθηναϊκού διαιτητής. Σωστά. Θεωρεί ότι υπάρχει φάουλ του Φορτούνη πάνω στον Πούγκουρα. Ο άσος του Ολυμπιακού όμως μιλάει και για να το πει μες στην περιοχή. Και πήγε στο ΒΑΡ μετά. Εξετάστηκε η φάση από το ΒΑΡ, μάλλον. Εξετάστηκε η φάση από το ΒΑΡ. Συνεχίστηκε το παιχνίδι. Δεν υπάρχει καμία παράβαση. Ισχύει το φάουλ του παίχτη του Ολυμπιακού πάνω στον αντίπαλό του, του Παναθηναϊκού. Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου εδώ θα δούμε πάλι μια άλλη φάση. Θα πάει στον Ελ Αραμπί. Μπάλα τη στείλει στα δίχτυα. Δεν θα μετρήσει και αυτό το γκολ. Δεύτερη φορά που δεν μετράει γκολ του Ελ Αραμπί. Έτσι. Θέλαμε να τον ανεβάσουμε στο δίχτυ του σκορπέντ, αλλά δεν τον άφηνε το βάρκιο διαιτής. Εδώ βλέπουμε υπάρχει χέρι του Χασάν στην προσπάθεια. Γιατί προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι απ' όλα, αν μήπως εδώ Ελ Αραμπί με το βίβλο, δεν ήταν αυτό. Είναι ο Χασάν νωρίτερα. Ο Χασάν θα το δούμε και σε εδώ. Επανάληψη εδώ, κοιτάτε. Θα χτυπήσει την μπάλα με το χέρι του μπροστά στο Διούδη. Μετά θα πάρει την μπάλα Ελ Αραμπί και θα τη στείλει στα δίχτυα. Όπως και να έχει τον γκολ αυτό, πάλι δεν μέτρησε. Θα μείνει χωρίς γκολ σε αυτό το μάτς ο Ελ Αραμπί. 65ο λεπτό, άλλη μια σημαντική στιγμή του αγώνα που Βεβαίως. Έκρινε τη συνέχεια. Βεβαίως. Καθώς ο Πούγκουρας είχε δεχθεί μια κίτρινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο, θα δεχθεί εδώ δεύτερη για το χτύπημα πάνω στο Χασάν. Αποβολή με 10 παίχτες για το υπόλοιπο του μάτς ο Παναθηναϊκός. Στο 25ο λεπτό και εδώ θα γίνει τον 2-1 από τον Χασάν. Από τον Αιγύπτιο.
και πανηγυρίζει, φτάνει τα 10 γκολ έτσι στο πρωτάθλημα. Εδώ νομίζω ότι και υπάρχει ίσως λάθος στην επέμβαση του Διούδη, αλλά είναι εξαιρετική και η προβολή του Αιγύπτου. Κοιτάτε, είναι από αυτές τις δύσκολες φάσεις που όταν αυτή η παλιά ξηραφιά βγαίνει στο κέντρο της άμυνας, είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλη την άμυνα και τον τερματοφύλακα. Και όπως φαίνεται και στην επανάληψη, ο Διούδης δεν τον έβλεπε, δεν έχει στο οπτικό του πεδίο. Με υπερένταση πετάχτηκε ο Χασάν. Έχεις δίκιο, είναι μια συζήτηση κατά πόσο φταίει, δεν φταίει τόσο πολύ ο τερματοφύλακα στη φάση αυτή. Είναι συζητήσιμο. Μπρούμα. Θα δώσει εδώ στον Χασάν, θα κάνει το σούτ με διπλή προσπάθεια. Ο Διούδης θα μπλοκάρει την μπάλα στο 75ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός τώρα φάνηκε. Αντώνη σε αυτή τη φάση, στο δεύτερο ημίχρονο, έχει φτάσει 86ο λεπτό. Ένα σούτ του Καρλίτος. Θα βρει και λίγο στο πόδι του Εμβιλά. Η μπάλα θα περάσει. Ο Καρλίτος που πέρασε αλλαγή στη θέση. Πέρασε αλλαγή, σωστά. Θα περάσει η κόρνερ. Μία ακόμα προσπάθεια από τον παίχτη του Παναθηναϊκού. Εξαιρετική ήταν, θα κάνει εδώ το σούτ. Κοιτάτε όμως ο Σάσε ετοιμότητα. Παπ μπλοκάρει την μπάλα. Πολύ σημαντική επέμβασή του εδώ γιατί υπάρχει παίχτη του Παναθηναϊκού μπροστά του. Που τη μαζεύει σταθερά. Κρατάει το 2-1 και κοιτάτε εδώ τι έγινε. Στις 4-7 λεπτό, Διούδης είχε προωθηθεί. Θα κάνει την κεφαλιά, αλλά από την αντίθετη πλευρά. Όχι προς την εστία. Θα την πάρει ο Μπρούμα, θα αρχίσει αυτό το. Σπριντ, βλέπετε, τρέχει, βλέπει καινή αιστεία. Φυσικά ο Διούδης έχει μείνει πίσω, δεν μπορεί να γυρίσει. Θα σύλλει την μπάλα στα δίχτυα, θα σφραγίσει την νίκη του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 3-1 στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα ξαναδούμε την προσπάθεια. Είναι ωραίο γκολ, είναι από τα γκολ που δεν βλέπουμε συχνά. Κοιτάτε εδώ τι έγινε. Θα πιάσει ο Διούδης την κεφαλιά, αλλά δεν την πάει όπως θέλει. Κάνει μόνος του την κούρσα μέχρι το τέλος. Ενώ έχει και πάσα. Καμαρά και Λαραμπή κοντά του που θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα. Υπάρχει ένας αμυνόμενος βέβαια. Μόνο. Δεν υπάρχει ο τερματοφύλακας. Θα το πάρει όμως μόνος του, έτσι κι αλλιώς δεν είχε τερματοφύλακα στην εστία. Θα στείλει την μπάλα και εδώ αρχίζουν πλέον οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του 46ου πρωταθλήματος στον Ολυμπιακό. Καμπεώνες, καμπεώνες, πρωταθλητής και τυπικά Ολυμπιακό.